Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Συνόδου Επιρρείας, τον κύριο Ηλία Τάπρα, γιατί αύριο θα γίνει εκδήλωση στην Κατερίνη για τα 40 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και δεν ξέρω πώς πρέπει να χαιρόμαστε και πώς πρέπει να νιώθουμε, κύριε Τάπρα, όταν πριν από αυτά που θα πούμε τώρα βλέπουμε οι οικογένειες να είναι στην απόλυτη εξαθλίωση. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα στο πιο δυναμικό δίδυμο της ελληνικής τηλεόρασης. Ευχαριστούμε. Η δυναμική φαίνεται από τα αποτελέσματα, κύριε Τάπρα. Και αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε την οικογένεια πριν, τότε θα μπορούμε να δεχτούμε ότι είμαστε δυναμικό δίδυμο. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία έδειξε ότι πάντα είναι κοντά στο λαό και στους πολίτες. Ας μην το σχολιάσουμε αυτό περαιτέρω. Όχι να το σχολιάσετε και δεν φοβόμαστε τη σύγκριση. Δεν είναι θέμα σύγκρισης, ναι. Αλλά ακούσατε νομίζω, ή αν προλάβατε να ακούσετε τις δυσκολίες. Δεν προλάβατε γιατί είμαι στον δρόμο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει ουσιαστικά σε ένα δανεικό τροχόσπιτο με τη σύζυγό του που είναι άρρωστη και θέλει 8 μήνες δουλειά για να πάρει σύνταξη. Είναι τόσο απλό και παράλληλα τόσο τραγικό αυτό. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε πόσο κοντά ή μακριά είναι τα κόμματα στους ανθρώπους. Κοιτάξτε, να δείτε, πάντα υπάρχουν ειδικές εξαιρέσεις όπως αυτή που αναφέρετε και πιστεύω ότι πρέπει ένα κράτος να είναι αρρωγός σε τέτοιες προσπάθειες. Mm-hmm. Δεν αντιλέμε σε αυτό. Θα συμφωνήσουμε και μακάρι να ήταν εξαιρέσεις. Τι είναι να γίνει πλειοψηφία. Βεβαίως. Να μιλήσουμε λίγο για την εκδήλωση για να και δούμε, τα λοιπόν, τι θα να μιλήσουμε. Ήθελα να πω ότι αύριο θα είναι δεν είναι μια απλή εκδήλωση για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια ιστορική επιτυχιακή εκδήλωση που όπου θα έχουμε και φωτογραφίες με πολύ υλικό από τον νομό Πιερίας ως επιτοπλίστων. Και είναι ιδιαίτερη χαρά για τον οποιοδήποτε έρθει να θυμηθεί τα παλιά και για τους νέους να δούνε πώς γινόταν ο αγώνας τα προηγούμενα χρόνια και πώς μπορεί να έχει συνέχεια αυτό το κόμμα το οποίο είναι, πιστεύω μπορεί να είναι λίγο στα κάτω του, αλλά δεν πάβει πάντα να είναι πρωταγωνιστής στη χώρα μας. Mm-hmm. Πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, κύριε Τάπρα, και πώς μπορεί να αλλάξουν. Μπορούν να αλλάξουν αρκεί, πιστεύω ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην απόλυτη παραγωγή. Και όταν λέω παραγωγή, εννοώ επιτέλους να δουλέψουν τα ρολεμάν, να δουλέψουν μηχανές, να ξαναγυρίσει η βιοτεχνία, να ξαναγυρίσει ο κόσμος στην αγροτική ανάπτυξη. Δεν μπορεί ξέρετε τώρα κάτι, δεν αυτό το κάνει, λέτε λοιπόν, και εσείς με εκπροσωπείτε. Γιατί δεν το κάνει. Και εγώ το κάνει το κόμμα που εκπροσωπείτε. Πώς το κάνει. Ποιος από πού. Πριν, όπως σίγουρα θα γνωρίζετε, πριν λίγες μέρες κάποιοι νέοι αγρότες βοηθούνται για να ξεκινήσουν και να κάνουν μια δική τους δουλειά. Και θα σας πω κάτι που το είπα και το 2010. Ας σταματήσει πλέον ο κάθε νέος και η κάθε νέα να ονειρεύεται μια θέση στο δημόσιο. Δεν νομίζω αυτό έχει σταματήσει ότι είναι προπολού, κύριε Τάπρα. Έχει δεν νομίζω προπολού να υπάρχει πλέον νέος ή νέα, δεν νομίζω να το σκέφτεται. Η ανάπτυξη δεν θα έρθει μέσα από το δημόσιο, έτσι δεν είναι. Ορίστε. Η ανάπτυξη δεν θα έρθει μέσα από το δημόσιο. Θα έρθει μέσα από τις επενδύσεις και από τις επιχειρήσεις. Και δεν το λέω τώρα που είναι, ας το πω έτσι, η κρίση είναι πιο έντονη. Το έχω πει και το 2010 από το κανάλι σας. Πιστεύω απόλυτα σε αυτό. Πρέπει να ξαναγυρίσει στη χώρα μας η παραγωγή και το χαμόγελο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και πιστεύω ότι ακόμη και οι τράπεζες θα πρέπει να βοηθήσουν κάποιον που να έχει παραγωγή. Και όταν λέμε παραγωγή, να υπάρχει ξεχωριστό αφημί. Τώρα βέβαια υπάρχει η διαφορά ότι εμείς λέμε τι πρέπει να γίνει και μετά βλέπουμε ότι δεν γίνεται ακριβώς αυτό ή γίνεται το αντίθετο. Με 46% φορολογίες επιχειρήσεις, κύριε Τάπρα, λίγο δύσκολη τη βλέπω την ανάπτυξη των επενδύσεων εδώ πέρα. Και γι' αυτό δεν πρέπει να μιλήσουν κάποιοι που γνωρίζουν καλά το αντικείμενο, που είναι σχετικοί και να μπορέσουν να βρεθεί μια λύση. Μακάρι. Ή πιστεύετε ότι στην Ελλάδα που δημιουργήθηκε ο διάλογος και η δημοκρατία δεν μπορεί να βρεθεί λύση. Αν μακάρι, είναι φτάνει να εισακουστούν. Το πρόβλημα είναι εκεί, στο ότι συνήθως δεν εισακούγονται. Εγώ πιστεύω ότι αλλάξαν τα πράγματα. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή τα κόμματα θα αφουγκραστούν, όλα τα κόμματα, και αναφέρουν περισσότερο στο ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. που είναι η έμονη ιδέα του είναι μόνο και μόνο οι εκλογές. Ας αφουγκραστούν το λαό που αυτή τη στιγμή ο λαός το μόνο που δεν θέλει είναι οι εκλογές. Μάλιστα. Κύριε Τάπρα, ευχαριστούμε θερμά. Αύριο το βράδυ. Σας περιμένω αύριο στις 8 το βράδυ στην ΕΚΑΒΗ, όπου θα έχουμε mm-hmm. φωτογραφικό υλικό και θα παραστεί ο κεντρικός ομιλητής, θα είναι ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Ανδρέας Παπαμίκος. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας, καλό απόγευμα.